είμαι σε ένα δρόμο. Γι' αυτό σταμάτησα στην άκρη για να σας το γράψω κατευθείαν στο βίντεο. Με παίρνει μία γιαγιά. Και μιλάμε, ωραία καλαμπούρι αυτό, πω ρε, λέω, τι χαρά να με γνωρίσει, λέει, γιατί με είδε σε κάποιο χαζούλικο βίντεο και να μου πει και ευχές. Της λέω, πόσο χρονών είσαι? Και μου λέει, 97. Πω, λέω, 97. Πες μου, μωρέ, λέω, και τον τρόπο με τον οποίο φτάνει κανένα στα 97. Πώς μπορεί να φτάσει στα 97. Και μου λέει, παπά μου, υπάρχει η συνταγή. Υπάρχει η συνταγή. Να μην έχετε καθόλου άγχος. Για τίποτα να μην έχετε άγχος. Όλα θα τα φέρνει ο Θεός και όπως γίνονται ξέρει ο Θεός γιατί γίνονται. Αυτό μου είπε η γιαγιά αυτή, η κυρία Σπυριδούλα. Και θυμήθηκα τι μου έλεγε και η δικιά μου η γιαγιά, η οποία έφυγε και αυτή στα 97. Παιδάκι μου, πρόσεξε, να μην βασανίζεις το μυαλό σου ούτε με άγχος, ούτε με βάσανα, ούτε με σκέψεις, ούτε με προβλήματα. Να λες δόξα το Θεό, να κάνεις το σταυρό σου, να τα παραδίνεις στο Θεό και στους Αγίους και θα ζήσεις πολλά χρόνια. Και τι μου έλεγε παρακάτω? Αν αφήνεις εδώ μέσα σκέψεις πολλές, μαυρίλες, τότε γίνεται χτυκιό και σε τρώει από μέσα. Το είπα σε ένα γιατρό αυτό και μου λέει, καλύτερη εξέταση και θεωρία για τον καρκίνο από αυτήν της γιαγιάς σου δεν υπάρχει. Διότι όντως ο καρκίνος γίνεται χτυκιό και μας τρώει από μέσα μας. Και θυμάμαι και μια φορά που ήμουνα στο Άγιον Όρος και ήμουνα εκεί στο Καλυβάκι που πηγαίνω και ζούσε ακόμα ο Γιώργος Χαραλάμπης. Μου λέει ο άλλος μοναχός, παπά μου, πάρτο να, πότε φεύγεις για έξω? Λέω, αύριο φεύγω, πάτερ μου. Πάρτον μωρέ και τον παππού κάνα 2-3 μέρες. Βοήθησε τον να τον εξετάσει κανένας γιατρός που βασανίζεται από τόσα. Πηγαίνω, το λέω, Γιώργο Χαραλάμπη, θα έρθεις μαζί μου αύριο να σε πάω σε κανένα γιατρό να σε δει? Όχι, Χριστάκι μου, όχι, σε παρακαλώ. Γιατί, βρε Γιώργο Χαραλάμπη? Γιατί θα παραξηγηθεί η Αγία Άννα, μου λέει. Μα θα σε πάω εγώ, θα σε φέρω εγώ, δεν θα βασανιστείς. Όχι, θα βασανιστεί η Αγία Άννα και θα παραξηγηθεί. Λέω, γιατί? Γιατί, μωρέ, 67 χρόνια τώρα που είμαι εδώ καλόγερος, η Αγία Άννα με γιατροπορεύει. Σ' αυτήν τα λέω. Αυτή είναι η προστάτηδά μου, η φίλη μου, η γιατρός μου. Εδώ είμαι. Πώς να της πω τώρα εγώ στα 80 τόσα ότι θα πάω σ' άλλον γιατρό, δεν είσαι εσύ καλή? Και το βλέπω εκεί στα γεροντάκια στην Αγία Άννα να το λένε συχνά. Άμα θέλει η Αγία Άννα, θα γίνει αυτό. Θα μας βοηθήσει η Αγία Άννα και θα γίνει αυτό. Δόξα τω Θεώ, δεν πειράζει. Ό,τι θέλει η Αγία Άννα. Αυτό να λέμε κι εμείς. Ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει η Παναγιά, ό,τι θέλουν οι Άγιοι. Και να έχουμε το μυαλό μας ήσυχο. Για να ζήσουμε όπως έλεγαν οι γιαγιάδες που τα φτάσανε τα 100 χρόνια και εμείς πολλά χρόνια και να τα ζήσουμε χαρούμενα, ευτυχισμένα και ευλογημένα. Και τώρα που μπήκε η καινούργια χρονιά, ας το πάρουμε καλέ το δρόμο, να τον πάρουμε καλά το δρόμο καλά. Άιντε μωρέ να είμαστε καλά.